εμείς θα πάμε στην πρώτη συζήτηση στο στούντιο. Σε επίπεδο πολιτικής συζήτησης και κεντρικής πολιτικής σκηνής, λόγω των εξελίξεων που πυροδότησε ουσιαστικά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, προώρη προσφυγή στις κάλπες, το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής, στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει ήδη πει από χθες το βράδυ, πρόκειται να μεταβεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να ζητήσει εκλογές. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Λάμπρο Γεωργόπουλο, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Γεωργόπουλο, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Σταύρου. Χαμόγελα βλέπω. Προφανέστατα, νομίζω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Δικαιολογημένα, χαμόγελα. Δικαιολογημένα. Το περιμένατε. Περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα, ή για να το θέσω διαφορετικά, περιμένατε ενδεχομένως ότι θα υπάρχει ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας? Περιμένατε μεγαλύτερο ποσοστό, να είναι πολύ μεγαλύτερη η διαφορά, ή περιμένατε ίσως να είναι μικρότερο, οπότε αυτό το αποτέλεσμα των 9 ακόμα κάτι ποσοστιαίων μονάδων ικανοποιεί ακόμη περισσότερο τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας? Ήταν η προσωπική μου άποψη, η προσέγγιση ήταν ότι θα υπάρχει μια τέτοια διαφορά. Ήταν εμφανέστατο στην κοινωνία. Υπήρχε μια. Όποιοι συζητούσαμε με κόσμο, είμαστε στην αγορά, βλέπαμε ότι υπήρχε μια τρομερή δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτή τη συγκυβέρνηση και ήταν σε ένα ηφαίστειο που ήταν έτοιμο να εκραγεί. Mm-hmm. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κόσμος είχε να εκδηλώσει τις επιθυμίες του, τις επιλογές του, το αν συμφωνεί, το αν διαφωνεί με κάτι από το Σεπτέμβριο του 2015, μεσολάβησε πάρα πολύ χρόνο χωρίς καμία εκλογική διαδικασία. Θεωρούσα προσωπικά ότι ήταν αναμενόμενη μια τέτοια διαφορά. Νομίζω ότι προσωπικά είχα και το ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και λίγο χαμηλότερα και έχει πάρα πολλές αναγνώσεις αυτό το αποτέλεσμα. Όπως δεν είναι μόνο ότι καταδίκασε το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι μια καθαρότατη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και μια καθαρότατη εντολή αλλαγής πολιτικού σκηνικού στη χώρα, αλλαγής μείγματος πολιτικής. Μία από τις αναγνώσεις είναι ότι ο κόσμος δεν καταδίκασε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκασε και αυτούς που τιμώρησε, μάλλον να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη καταδίκασε, ακόμη και αυτούς που συγκυβέρνησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βλέπουμε ένα ποτάμι στο 1,6%. Βλέπουμε το κόμμα του κυρίου Καμένου, του Σανέλη, με 0,8%. Και αποδεικνύεται το πόσο λάθος λειτουργούσε αυτή η συγκυβέρνηση. Δεν είχε την νομιμοποίηση αυτά τα χρόνια να πάρει τόσο κρίσιμες αποφάσεις, ακόμη και για εθνικά θέματα, και να συζητά απολύτως μόνη της με τους διεθνείς οργανισμούς, με ξένες χώρες, με άλλους πρωθυπουργούς για τόσο κρίσιμα εθνικά θέματα. Τεκμηριώνεται σίγουρα και στο αποτέλεσμα στη Μακεδονία. Και μία άλλη πολύ σημαντική ανάγνωση του αποτελέσματος είναι ότι είναι μία τρισδιάστατη συντριβή, κατά τη γνώμη μου, του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο σε επίπεδο ευρωεκλογών, που πήραν δημοσκοπικό χαρακτήρα λόγω του, όπως είπαμε πριν, ότι είχε 4 χρόνια ο κόσμος να εκφράσει τη βούλησή του, αλλά φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές. Με πολύ μεγάλα ποσοστά, όπως καλή ώρα εδώ στην Ήπειρο. Φάνηκε και στις δημοτικές εκλογές. Σε όλα τα επίπεδα, στα 3 επίπεδα που είχαμε ως τώρα, δηλαδή στους μεγάλους δήμους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Αττική, που η Νέα Δημοκρατία έχει από τη δεκαετία του 80 να πάρει τέτοια ποσοστά. Η Περιφερειάρχης Αττικής, η κυρία Δούρου, με 20%. Οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ στους μεγάλους δήμους, ο κύριος στον Πειραιά με 15%. Ο Περιφερειάρχης, ο υποψήφιός του στη Μακεδονία με 11%. Είναι νούμερα που νομίζω δεν χωρούν πολλών ερμηνεών. Είναι ξεκάθαρα. Είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Και νομίζω επίσης μια άλλη ερμηνεία είναι ότι δεν ξέρω, πιθανότητα δεν είχαν αντιληφθεί. Εδώ είναι ένα έχει διτή ερμηνεία. Δεν είχαν αντιληφθεί, δεν θέλαν να αντιληφθούν. Παρέμεναν στην εξουσία, προσπαθούσαν να παρατείνουν την παραμονή τους στην εξουσία, αγνοώντας το οποιοδήποτε κόστο. Απορίας άξιου πώς σκεφτόταν αυτοί οι άνθρωποι και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν ο κόσμος από κάτω είμαστε σε 10ο έτος ύφεσης και δεν διορθώνονταν τα προβλήματα. Βλέπαμε μια υπερφορολόγηση, επιχειρήσεις να κλείνουν, κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό. Καμία ελπίδα, απολύτως καμία ελπίδα. Νομίζω ότι, κύριε Γεωργόπουλε, πάντως ήταν λογικό, αν θέλετε, να μην αντιλαμβάνονται, με ποια έννοια το λέω, ότι όσες φορές δόθηκε η δυνατότητα εντός της Βουλής, ακριβώς επειδή υπήρχαν κόμματα που στήριξαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε σε όποιες προτάσεις μορφής και δυσπιστίας κατέθεται η Νέα Δημοκρατία, δεν δινόταν η κατάλληλη, αν θέλετε, απάντηση. Οπότε ήταν και μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ακριβώς όπως είπατε και εσείς, επειδή ήταν για πρώτη φορά οι κάλπες μετά το 2015, να εκφράσουν αυτήν την αντίθεσή τους. Και βέβαια φαίνεται, έτσι, σε σημαντικό ποσοστό, ότι είτε θετικά,
και θα το εξηγήσω το που το θετικά, είτε αρνητικά, το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας έπαιξε το δικό του ρόλο. Αρνητικά στο πώς μεταφράστηκε σε επίπεδο ψήφων, αν θέλετε, στις ευρωεκλογές, και θετικά για αυτούς που υποστήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε για παράδειγμα την κυρία Κουντουρά, έτσι, να επιβραβεύεται ουσιαστικά για το ότι παρήχε στήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο κάθε ένας βλέπει το θέμα αυτό από την δική του πλευρά. Σίγουρα. Έτσι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταποντίστηκαν. Δεν νομίζω όμως ότι είναι συσχέτιση η πρωτιά της κυρίας Κουντουράς. Σαφώς όχι. Δεν είναι επιβράβευση της συμφωνίας των Πρεσπών σε καμία εννοώ περίπτωση. Εννοώ επιβράβευση για την μερίδα των φίλων οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, που θεωρούσαν σωστή αυτή την επιλογή. Με αυτή την έννοια το λέω. Πιθανότητα. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι καταδικάστηκε αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είχε νομιμοποίηση από τον... Και φάνηκε στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές στη Βόρεια Ελλάδα. Το κυριότερο όμως, κυρία Σταύρου, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια καθαρή τετραετία. Παραπάνω από 4 χρόνια. Είναι η ίδια σχεδόν συγκυβέρνηση για 4 χρόνια και 5 μήνες. Ο κόσμος το εκλαμβάνει. Όσο και να πανηγύριζαν ότι μείωσαν το ΦΠΑ, ποιος τον αύξησε? Οι ίδιοι. Ο κόσμος πλέον έχει μια διαφορετική αντιληπτική ικανότητα. Υπάρχουν τα νέα μέσα, η νέα γενιά βλέπει τι γίνεται, μεταφέρει, ακόμη και οι παλιότερες γενιές πλέον έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν μπορούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Και θα ήθελα να δώσω και άλλη μια ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος, και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που κατάφερε αυτό το ποσοστό χωρίς να τάξει. Χωρίς παροχολογία, χωρίς δεσμεύσεις, δεν υποσχέθηκε τίποτα σε κανέναν κύριο Μητσοτάκη. Εκεί ήθελα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γεωργόπουλε, μπορείτε να εξηγήσετε γιατί, επειδή καταγγέλλατε όλο αυτό το προχρονικό διάστημα ως Νέα Δημοκρατία, καταγγέλλατε αυτή την παροχολογία από πλευράς της κυβέρνησης προς τους πολίτες, τα επιδόματα ουσιαστικά τα οποία δόθηκαν όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι ακριβώς προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει τους Έλληνες πολίτες για λόγους ψηφοθυρικούς. Ούτε αυτό όμως απέδωσε. Ούτε αυτό, μα οι άνθρωποι, ο κόσμος, ξαναλέω ότι αντιλαμβάνεται. Δεν μπορεί να βαφτίζει 13η σύνταξη ένα επίδομα που δίνει. Όταν ο κόσμος το βλέπει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Όταν οι συνταξιούχοι τους έχει αυξήσει την ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγείας από το 2 στο 6%. Πάμε πολλά παραδείγματα. Δεν γυρνούσε και αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έπιασε το ανώτερό του. Έκανε απίστευτες προσπάθειες να γυρίσει. Μία παρένθεση να πω ότι αποδεικνύεται και ο δινηρό λάθος του κ. Τσίπρα που δεν πήγε σε εθνικές εκλογές πριν τις ευρωεκλογές ή ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Μπορεί να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα, θεωρείτε? Θεωρώ διαφορετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα. Ο κόσμος είχε πάρει τις αποφάσεις του. Την είδε αυτή την κυβέρνηση, τη δοκίμασε. Είδε την αποτυχία της. Είδε ότι δεν γίνεται με αυτό το μείγμα πολιτικής. Δεν γίνεται με τις επιδοματικές πολιτικές. Ο κόσμος πλέον, κύριε Σταύρου, η νέα γενιά ταξιδεύει έξω. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε ακόμη και τη νέα γενιά. Κέρδισε και τους δημοσίους υπαλλήλους. Είδε ο κόσμος πώς λειτουργούν στους μεγάλους δημόσιους οργανισμούς. Καθεστωτικά. Σας το επιβεβαιώνω, μπορώ να σας φέρω άπειρα παραδείγματα. Ήταν ένας τομέας οι δημόσιοι υπάλληλοι, μάλλον μια ομάδα κοινωνική δημόσιοι υπάλληλοι που φοβόσασταν ως Νέα Δημοκρατία, γιατί αρκετά ελέγχθησαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Γεωργόπουλε, αναφορικά με τη στάση που μπορεί να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, αν αναλάβει τα ενία της κυβέρνησης στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων και του δημόσιου τομέα και την συρρήκνωσή του ενδεχομένως. Παραδοσιακά είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πιο αρνητικός στις αλλαγές. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι δημόσιοι υπάλληλοι από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που όπως φαίνεται θα έχουμε πολύ σύντομα, εύχομαι να έχουμε πολύ σύντομα. Πρέπει να εμπιστευτούν αυτό το κόμμα, αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη διαχείριση του κράτους σε αυτόν τον άνθρωπο. Τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Δεν έχουν να φοβηθούν από καμία αλλαγή, από καμία αξιολόγηση, δεν τίθενται θέμα πωλήσεων, θα δουλεύει το σύστημα καλύτερα. Θα είναι καλύτερα προς όφελός τους, προς όφελος των οικογενειών τους. Μάλιστα. Χθες το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε, πριν ακόμα ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει ουσιαστικά την πρόορη προσφυγή στις κάλπες, είχε ζητήσει για μία ακόμη φορά εκλογές. Κάτι τέτοιο βέβαια
Ήρθε η απάντηση στην συνέχεια. Ωστόσο, χθες ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αρκετά ενωτικός. Για μία ακόμη φορά, θα έλεγε κανείς, κύριε Γεωργόπουλε. Απευθύνθηκε ευχαριστώντας σαφώς όλους όσοι στήριξαν στις χθεσινές ευρωεκλογές τη Νέα Δημοκρατία. Απευθύνθηκε όμως και σε αυτούς που δεν στήριξαν, όπως είπε, τη Νέα Δημοκρατία και τους οποίους θα προσπαθήσει να πείσει το επόμενο χρονικό διάστημα, οργώνοντας για μία ακόμη φορά την Ελλάδα και στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, για το τι ακριβώς, για το ποια μάλλον είναι ακριβώς η πολιτική που θέλει να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία στην χώρα μας. Ναι, πρώτα απ' όλα, εννοείται πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που εμπιστεύτηκε και τον πρόεδρο του κόμματος και το κόμμα και αυτή τη λύση. Και θέλουμε να εμπιστευτεί και στις εκλογές, όποτε γίνουν, ακούγονται διάφορα σενάρια. Είναι, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί σε αυτή την πορεία διοίκησης του κόμματος από τον, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει κάνει μια στροφή. Μια στροφή προς το κέντρο, είναι ανοιχτός σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι το καρποθήκαμε αυτό στις πρόσφατες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη, τώρα που αναλύονται λίγο τα χαρακτηριστικά αυτού του αποτελέσματος. Βγαίνει πρώτη σε ηλικιακές ομάδες στη νέα γενιά, που επίσης παραδοσιακά ήταν. Συνήθως ήταν προς διαφορετικούς χώρους, είπαμε πριν για τους δημοσίους υπαλλήλους, και νομίζω ότι θα υπάρξει μια τέτοια προσπάθεια. Πρέπει να τον εμπιστευτούν, πρέπει να εμπιστευτούν μια διαφορετική νοοτροπία, μια προσέγγιση προς ένα πιο φιλελεύθερο, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής για τη χώρα. Κατά τη γνώμη μου, είναι επιβεβλημένη η αλλαγή μείγματος πολιτικής. Από την άλλη, βέβαια, ο κύριος Τσίπρας λίγο αργότερα έθεσε το δικό του δίλημα της πρόοδου ή της συντήρησης, όπως είπε ουσιαστικά. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είχε όλο το χρόνο. Αν ήταν, μακάρι να ήταν μια εκπληκτική κυβέρνηση και να έχει αλλάξει η κατάσταση. Ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει η φορολογία, είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί με αυτό το μοντέλο να αναπτυχθεί η χώρα. Η χώρα έχει τρομερές αναπτυξιακές προοπτικές, όμως χρειάζεται σωστούς ανθρώπους, σε σωστές θέσεις, σωστές πολιτικές. Κάτι που δεν είδαμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Το να βαφτίζουμε τους μεν προοδευτικούς, τους άλλους συντηρητικούς, για μένα δεν λέει κάτι. Προοδευτικός μπορεί να είμαι και εγώ, προοδευτικός μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Η λέξη πρόοδος ή συντηρητικός αντίστοιχα, και ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα. Και να επιτύχουμε, θεωρώ ότι την ανάπτυξη δεν θα την πετύχουμε με τις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ, με τις πρακτικές της αριστεράς, που έχουν αποτύχει παγκοσμίως. Οι χώρες κάνουν άλματα με φιλελεύθερες πολιτικές, επενδύοντας στον ιδιωτικό του τομέα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμόζοντας αξιολογήσεις, επιβραβεύοντας τους καλύτερους. Και να μιλήσουμε για κοινωνικό φιλελευθερισμό. Δεν λέμε, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτό το κόμμα το ανάλγητο. Αντιθέτως, δεν μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες ότι η μένη είναι προοδευτική, η άλλη συντηρητική, η άλλη ευαίσθητη, η άλλη δεν είναι ευαίσθητη. Παραδείγματα πάμπολα. Ακόμη και είδατε άλλη μια ανάγνωση ότι ο κύριος Κυμπουρόπουλος βγήκε πρώτος στις ευρωεκλογές. Και τον κατηγορήσε και τον. Το οφείλει κατά μεγάλο βαθμό, πέρα από την αναγνωρισιμότητά του και την αξία του άνθρωπος, στην επίθεση του αριστερού κύριου Πολάκη. Εμείς δεν έχουμε κοινωνικές ευαισθησίες, αλίμονο. Κύριε Γεωργοπούλε, οδεύοντας λοιπόν πλέον προς εθνικές εκλογές σε ένα περίπου μήνα, αν όχι στις 36 μέχρι 7 Εβδόμου, φυσιολογικά 7 Ιουλίου θα έχουμε εθνικές εκλογές. Είναι εύκολο σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός μηνός αυτή η διαφορά που υπάρχει σήμερα, όπως κατεγράφει στις χθεσινές ευρωεκλογές, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο? Γιατί το να μικρύνει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι κάτι που και οι ίδιοι πλέον, αν θέλετε, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να αντιστραφεί όλη αυτή η κατάσταση, να αντιστραφεί αυτό το ποσοστό και να αρχίσει να μειώνεται η ψαλίδα και να κλείνει. Να μεγαλώσει μπορεί αυτό το ποσοστό το επόμενο χρονικό διάστημα και σε αυτή τη διάρκεια του ενός μηνός? Όλα είναι πιθανά. Δεν θα είναι κάτι εύκολο. Είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία έχει ίσως και λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη, ο χρόνος είναι σύντομος. Δεν είμαι στατιστικολόγος, δεν έχω αναλύσει εκλογικά αποτελέσματα. Παραδοσιακά αποδεικνύεται ότι όταν ένα κόμμα κερδίζει στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές που ακολουθούν, η διαφορά μεγαλώνει, η ψαλίδα μεγαλώνει, συνήθως απορροφά μικρά κόμματα, δηλαδή βλέπουμε τώρα ένα ποτάμι του 1,6%. Πολύ δύσκολο ο κόσμος θα εμπιστευτεί αυτό το. Δηλαδή είναι ένα 1,6% που πιθανότητα θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου. Οι πιθανότητες λένε ότι αυτή η διαφορά ίσως και να αυξηθεί.
Και κατά τη γνώμη μου, μακάρι να αυξηθεί. Σίγουρα χρειάζεται, ζούμε σε μια αστική δημοκρατία. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη Βουλή και τα λοιπά κόμματα του, όχι τα ακραία κόμματα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί, πρέπει να δώσει την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός με μια ισχυρή εντολή να εφαρμόσει το δικό του πρόγραμμα πολιτικής. Mm-hmm. Και εξάλλου μην ξεχνάμε ότι έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πως αν ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας, που το εύχομαι, θα προσπαθήσει να συγκυβερνήσει με όσο το δυνατόν περισσότερους. Είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, κύριε Γεωργόπουλε? Νομίζω ότι όλα είναι πιθανά. Mm-hmm. Όλα είναι πιθανά. Και εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι αντιλαμβάνεται τι γίνεται και έχει κάνει τα ανοίγματά της στους χώρους. Είναι ένα κόμμα εξουσίας, έχει διαφορετικές τάσεις και νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο σοβαρό ενδεχόμενο. Με χαμηλούς τόνους σίγουρα δεν είναι να πανηγυρίζουμε. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε αυτή τη στιγμή όταν η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και νομίζω δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα ούτε αυτό το μήνα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ούτε την επόμενη μέρα που ευελπιστώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η κυβέρνηση. Σίγουρα σε αυτό το διάστημα του ενός μηνός θα ακούσουμε πολλά. Σίγουρα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων και των δύο πολιτικών αρχηγών θα χτυπήσει κόκκινο. Το είδαμε εξάλλου και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή ακόμη και με φόντο τις ευρωεκλογές, αν θέλετε. Αυτό που κυριάρχησε στις συζητήσεις δεν ήταν το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό που κυριάρχησε στις συζητήσεις ήταν το εσωτερικό. Το εσωτερικό της χώρας. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σταύρου. Αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη, για το ποιους θα στείλουμε να μας αντιπροσωπεύσουν σε μια Ευρώπη που έχει μεγαλώσει. Βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, την άνοδο της ακροδεξιάς, το ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Βλέπουμε μια Βρετανία να είναι μία μέσα, μία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει ευρωσκεπτικισμός, να έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανεβάζουν τον ευρωσκεπτικισμό, κάτι που δεν θα έπρεπε. Θα πρέπει, είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ιδέας, αλίμονο. Οι εκλογές αυτές όμως, λόγω του κυρίου Τσίπρα, που έδωσε 4 φορές άλλαξη την προηγούμενη εβδομάδα το τι θα είναι αυτές οι ευρωεκλογές, τους έδωσε δημοσκοπικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Και το πλήρωσε σε εισαγωγικά, όπου ο κόσμος έδωσε την απάντησή του και αναγκάστηκε, ίσως η μόνη σωστή απόφαση που έχει πάρει ως τώρα, υπερβάλλω βέβαια, εντάξει, σίγουρα μπορεί να έχει πάρει και άλλες σωστές αποφάσεις, να προσφύγει σε εκλογές. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει να κατανοήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι πολίτες να διακρίνουν, αν θέλετε, να γίνουν διακριτές οι διαφορές των δύο πολιτικών που θα επί των οποίων θα κληθούν να αποφασίσουν για το πώς θέλουν να συνεχίσει το μέλλον αυτής της χώρας και ποια θα πρέπει να εφαρμοστεί. Οπωσδήποτε. Νομίζω έδειξαν το πρώτο δείγμα. Έγινε ένα πρώτο βήμα. Χρειάζεται ένα δεύτερο βήμα, ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και νομίζω ότι οι πολίτες πλέον, είπα και πριν, ότι έχουν μια πολύ πολύ καλή εικόνα τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση του 2015. Mm-hmm. Βρέθηκε στην εξουσία και παρέμεινε στην εξουσία. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές εδώ μαζί, χωρίς να έχει την νομιμοποίηση. Έπαιρνε αποφάσεις, κάθισε, εκμεταλλεύτηκε το θεσμικό, εκμεταλλεύτηκε αυτούς τους θεσμούς και τη δυνατότητα που του έδιναν οι θεσμοί να παραμείνει στην εξουσία για 4 χρόνια. Στάθηκε και τυχερός, θα το πω και έτσι συσσαγωγικά, γιατί δεν μεσολάβησαν ευρωεκλογές, δεν μεσολάβησαν δημοτικές εκλογές. Η αυτοδιοικητική είναι η πρώτη φορά που είχε δοθεί 5 χρόνια περιθώριο. Mm-hmm. Άρα δεν αντιλήφθηκε το μήνυμα. Νομίζω ζούσε σε μια γυάλινη γυάλα, είτε δεν ήθελε να αντιληφθεί το τι γίνεται στον κόσμο, πόσο υποφέρει ο κόσμος έξω, πόσο δεν βλέπει βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό έριχνε και λάδι στη φωτιά. Βλέπαμε αλαζονία. Βλέπαμε κάκι στη διαχείριση. Πέθαναν 102 άτομα στο μάτι, κυρία Σταύρου, μία από τις χειρότερες τραγωδίες που απέδειξε τη δυσλειτουργία αυτής της κυβέρνησης και βλέπαμε επικοινωνιακά σοου. Βλέπαμε ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε το πρώτο 9 μήνα δεν μας κόστησε 200 δις, μας κόστησε 80 δις. Mm-hmm. Χάθηκαν τεράστιες ευκαιρίες το 2015 που μοίραζε η Ευρώπη λεφτά, δηλαδή ήταν μέσα, μοίραζε λεφτά, το λέω σε εισαγωγικά, η ποσοτική χαλάρωση, 1-3 εκατομμύρια μοίρασε η Ευρώπη και εμείς ήμασταν εκτός γιατί είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε μια φορολογία που άμα τη συγκρίνουμε με τις γύρω χώρες μας, δεν σας λέω να τη συγκρίνουμε τώρα με την Αγγλία και με την Αμερική και με την Αυστραλία και τον Καναδά, με τη Ρουμανία να τη συγκρίνουμε.
Έχει γίνει η Ρουμανία, τραβάει όλες τις νέες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Και εμείς καθόμαστε και τους παρακολουθούμε και μιλάμε για το τέρας του νεοφιλελευθερισμού. Βάζουμε μια ταμπέλα νεοφιλελεύθερος που δεν ξέρουν καν οι άνθρωποι, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν, δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν τι σημαίνει. Και είμαστε αρνητικοί στα πάντα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε καλύτερες μέρες σίγουρα, να δούμε την πραγματική ανάπτυξη. Είναι 10 χρόνια ύφεσης, είναι πάρα πολλά. Ο τόπος έχει τρομακτικές, να μην πω τρομακτικές, να πω τεράστιες δυνατότητες. Ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα με πολύ μεγάλες προοπτικές. Απλά χρειάζεται καλή διαχείριση. Και οι ικανότεροι να κάνουν αυτή τη διαχείριση αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία σίγουρα έχει στο δρόμο αυτών των εκλογών, όχι μόνο να κάνει προεκλογικό αγώνα, υπάρχουν και εκκρεμότητες ακόμη και στα ψηφοδέλτιά της, κύριε Γεωργόπουλε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τρέξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι δεν έχετε εικόνα, γιατί αλλιώς είχε γίνει γνωστός ένας σχεδιασμός το περασμένο φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος, που θα ανακοινώνονταν κάποια ονόματα στις αρχές της χρονιάς. Τελικά αυτό μετακινήθηκε χρονικά, έτσι ώστε θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ανισότητα, αν θέλετε, μεταξύ κάποιων που θα είχαν τη δυνατότητα πολύ πιο γρήγορα να κάνουν ένα προεκλογικό αγώνα σε σχέση με κάποιους άλλους. Τώρα πλέον ο κύβος ερήφθη για τις εθνικές εκλογές, άρα και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να τρέξει να ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτιά της στον δρόμο προς των εθνικών εκλογών. Αυτά είναι θέματα εσωκομματικά, νομίζω δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να δει ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά, που είναι αξιόλογοι, που έχουν δείξει δείγματα γραφής στο παρελθόν. Και η δική μου εκτίμηση και ανάγνωση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη, όπως είπατε κι εσείς από καιρό, για το πανενδεχόμενο. Περιμέναμε ανά πάσα στιγμή και εδώ και τα τελευταία χρόνια λέγαμε αν θα προκηρύξει εκλογές. Ανά πάσα στιγμή. Άρα κρυβάτα και κρυφά τα χαρτιά της ενδεχομένως θεωρείτε. Δεν είχε καμία λογική κατά τη γνώμη μου να ανακοινώσει νωρίτερα. Ίσως γυρνούσε και μπούμεραγκ ακόμη το να ανακοινώσει νωρίτερα. Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολύ αξιόλογους ανθρώπους κατά τη γνώμη μου. Εκτιμώ ότι θα γίνουν οι βέλτιστες επιλογές, αντιπροσωπευτικές επιλογές για σίγουρα να εκφράζουν τις διαφορετικές. Τη διαφορετική, να το πω έτσι, δεν είναι η καταλληλότερη λέξη, ανθρωπογεωγραφία της κάθε περιοχής, της ιδιαιτερότητας της κάθε περιοχής. Και σίγουρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι θέλει ανθρώπους την επόμενη μέρα να δουλέψουν πολύ σκληρά για να γυρίσουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργόπουλε, για την δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Σίγουρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και δεδομένων των εξελίξεων που υπάρχουν από χθες, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Θα είναι ένας μήνας πολύ, πολύ κρίσιμος και για το μέλλον της χώρας. Γιατί μην ξεχνάμε σίγουρα να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο στην κουβέντα. Συγγνώμη που σας κλέβω λίγο ακόμη χρόνο. Είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση, να μπορέσει να περάσει κάποια μέτρα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το θέμα της απλής αναλογικής που θα φέρει ακυβερνησία και δυσλειτουργία της χώρας. Και θα μην ξεχνάμε ότι αποσυνδέθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Είναι πολύ κρίσιμος κόσμος, πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σωστά και να δώσει, κατά τη γνώμη μου, στη Νέα Δημοκρατία την ψήφο στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Και νομίζω ότι το θετικό είναι το θετικό. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το έθεσα λάθος, παίρνω πίσω το θετικό. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι καλύτερα να πάμε τώρα σε εθνικές εκλογές και όχι να έχουμε μία παρατεταμένη, αν θέλετε, προεκλογική περίοδο μέχρι το φθινόπωρο ενδεχομένως. Είναι πολύ καλύτερα, κατά τη γνώμη μου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργόπουλε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και